Austin. Okay. Είναι πιο ωραίος όπως ο Derek. Λοιπόν, αλλά Τζόνι Ανόπουλος δεν είναι. Μάικ Τσαβουλάκο. Και περνάω στην υποψήφια νύφη. Oh. Ποια είναι. Την Τζόνι Ανόπουλο. Όχι. Για μία σχέση. Κύριε Τσολάκη. Τσολάκη. Α, του Δημήτρη. Τώρα καταλάβω. Του Δημήτρη δεν ξέρουμε αν είναι. Για πια με αυτό το τέτοιο. Κατέβηκε Αθήνα και πήγε στο Όλα. Την καλώ. Πρώτη φίλα την έκανε ο Ουγγαρεζος. Δεν πέρασε από το Όλα. Ένα θα σου πω. Ράβονται. Ούτως ή άλλως θα πήγαινε. Α, μπράβο. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. Να δούμε πρώτα τι είπε για τον Δημήτρη και μετά να τοποθετηθούμε. Έχουν ξεκινήσει και ράβονται. Να λες και τη Σοφία. Να ράβονται τι εννοείς. Θα το δεις. Ξέρεις. Τσολάκη θα είναι ολνίθα με τον Ουγγαρέζο. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και έχουμε μεγαλώσει. Βαγγέλη, πες τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε ετοιμάσει τον παπά, τα ρίζια, όλα τα εκκλησία έχουμε βρει, μην ανησυχείς, όλα προσφορές είναι. Δηλαδή, μαμά μου καλά και αν κεράβεται. Δεν ξέρω να προλάβει. Μέχρι αύριο, δεν ξέρω. Εδώ έχει γίνει ένα θέμα μεγάλο για δημιουργηθεί. Πώς ακριβώς πάει η σχέση με τον Ουγγαρέζο και πώς ξεκίνησε. Ή τον είδα να προσπαθεί η Ελένη μου να ξεφύγει με κάτι δειλά ψεματάκια. Στρίπιν δια του αραβόνου. Κλασικός άντρας. Πώς ήταν η γνωριμία σας. Μα δεν έχουμε γνωριστεί ακόμη. Γι' αυτό, τον Ουγγαρέζο μόνο έτσι μπορεί να το θέλει κάτι. Το κλασικό προξενιό δηλαδή. Από τηλεοράσεις έγινε το προξενιό. Ναι, ναι. Και πώς πήρατε τη διάσταση, Βαγγέλη. Νομίζω ότι η ίδια θα μας το πει, ήταν μια ερωτική ιστορία που θέλουμε να την ακούσουμε από την πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, το προξενείο έγινε από τη Φέη της Κορδά. Ναι. Θεσσαλονικιά, κλασική. Θεσσαλονικιά. Σε ωραία, βέβαια, να ξέρουμε γιατί λέμε. Έτσι. Και εσύ νομίζω... Θεσσαλονικιά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εσύ. Λοιπόν, η Φέη ήταν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε για την εκπομπή τη για το πρωινό μου. Και με την Τζιμισελή το είχε κάνει το ίδιο. Ναι, και είδες πως κατέληξε. Μπράβο. Είναι ένα παιδί μου, λέει στην εκπομπή. Σου πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν έχει και τα λοιπά και πώς θα γίνει. Είναι καλός, πιστός, έχει τις χάρες όλες, μου λέει. Τι να κάνω κι εγώ. Λέω ποιος είναι, μου λέει ο Δημήτρης, ο Ουγγαρέζος. Ναι, εκεί πάγωσε το χαμογελό σου. Γιατί δεν είναι καλός. Όχι, είναι εξαιρετικό παιδί, ήρθε από εδώ και μας έλεγε τα ίδια για σένα. Εσύ πώς τον βλέπεις. Εμάς θα μας ρωτήσεις αν είναι καλός, έτσι όπως τον βλέπεις στην εκπομπή. Πού ήσουν σε ένα μαραθώνιο, σαν πούσε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 5 χιλιόμετρα στον μαραθώνιο για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα χρήματα όταν το γνωρίσει, θα τρέξει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Για να φύγω, εννοείς. Όχι, και η Λάουρα, όλοι στο κολλήμα. Παιδιά, δεν ταιριάζουν, sorry. Εντάξει, μακριά. Καλά, τι χιλιάρδε που είναι. Τι να ζηλέψουμε, καλέ. Θα σου βρούμε εμεί Δημητρό Μινό. Δημήτρη, άσπρο. Γύρω μια γνωριμία, είπαμε να γιώστε την παιδιά, δεν πειράζει. Κάτι άλλο. Έλα, παιδιά, έλα. Λοιπόν, τώρα για να το κλείσουμε, για να το κλείσουμε το θέμα, μια πλάκα είναι όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι. Γιατί εντάξει, επειδή γνωρίζουν κάποιοι ότι γίνονται και προξενιά μέσω τη τηλεόραση. Έτσι, μπράβο. Δεν τρελαθούμε. Καλά, γίνονται. Δεν είμαστε τόσο σοβαροί. Γίνονται παλιά. Γίνονται παλιά. Εντάξει, όλο αυτό είναι μια ωραία πλάκα για να γελάσουμε τη ζωή. Επειδή ξέρουμε, δεν. Είναι κατηγορηματική. Θα πει πολύ ωραία εκδηθεί σήμερα executive. Συγγνώμη. Θα μην πω εγώ το συνεργάτη μου. Πού είναι το φάρμακο που έχει για τα προσωπικά του. Θέλω να κάνουμε τρεφτιό. Για όνομα του Θεού, λυσάξτε. Εμεί τον παντρεύσουμε στον αέρα, στον απαντρεφτιό του. Εκτό χώρου καλύτερα. Καλύτερα, ναι. Θα του το έργαζε πιο πολύ, νομίζω. Λοιπόν, να μην ψηφίσουμε για το ζωή του άλλου πάντων. Ναι, λες και σε ρώτησα. Τι γνώμη μου, τη λέω μόνη μου, ρε παιδιά. Δεν έχουμε και παραβάνε, ρε παιδιά. Πού να ψηφίζουμε τώρα, πάμε στο επόμενο. Θα ξαπηλήσω για τη δική μου ζωή. Λοιπόν, που σας το λέω, αλλά παρετούμε. Διότι... Ήθε. Θα είδομε. Δεν έχω παιδιά. Μα η Αμερική είπε κάτι. Θα είδομε. Αν με την Μην είπε χαζό. Όχι, παιδί μου, λέγε. Ψηλώσε, είπε.